Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον κύριο Πάνο Καμένο. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Αίσθηση έχει προκαλέσει η φωτογραφία με τους 7 φαντάρους αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι σχηματίζουν τον αλβανικό αετό. Είναι η φωτογραφία αυτή, η οποία έχει δημιουργήσει ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις. Όντως είναι κάτι το οποίο προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, κύριε Υπουργέ. Είναι κάτι το οποίο περιλαμβάνεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια που γίνεται από τον αλβανικό εθνικισμό να προκαλέσει τις σχέσεις με την Ελλάδα. Μετά τις ανακοινώσεις του Ράμα και την προσπάθεια αναβίωσης θεμάτων όπως το Τσάμικο, δηλαδή των συνεργατών των Γερμανών στην περίοδο της κατοχής, βλέπουμε τέτοια φαινόμενα τα οποία στις ένοπλες δυνάμεις δεν γίνονται αποδεκτά. Ήδη έχει διαταχθεί και από το ΓΕΣ και από μένα να εξαντληθούν οι πειθαρχικές ευθύνες, οι διοικητικές ευθύνες αλλά και οι ποινικές ευθύνες. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, το θέμα δεν είναι πώς πέρασε μέσα στο στρατόπεδο ένα τηλέφωνο. Τώρα ένα τηλέφωνο να περάσει και σύγχρονη τεχνολογία που βγάζουν βίντεο, βγάζουν φωτογραφίες, είναι πανεύκολο. Όχι, κύριε, τα στρατόπεδα δεν είναι. Εδώ οι φυλακές είναι γεμάτες, κύριε Υπουργέ. Οι φυλακές είναι γεμάτες και κινούνται στη μαύρη αγορά. Δεν ξέρω τι κάνουν οι φυλακές. Εγώ ξέρω τα στρατόπεδα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιου είδου φαινόμενα και να μην υπάρχουν ευθύνες και άλλο το φαινόμενο. Άλλο το φαινόμενο. Αλλά το θέμα είναι αυτό να διερευνηθούν όλα. Όπως διερευνούνται και οι σχέσεις των συγκεκριμένων. Πώς βρέθηκαν 7 μαζεμένοι και ένας που τους τράβαγε 8 και μετά έχουν πάρει κάποια παιδιά την ελληνική ηθαγένεια για λόγους... Ναι. Για λόγους... Κύριε Παπαδάκη, εγώ φώναζα για την περίοδο Σιμίτη που δίνανε ελληνική ηθαγένεια για να πάρουν ψήφους χωρίς να ελέγχουν καν σε ποιον δίνουν ελληνική ηθαγένεια και απράγματι αυτοί που θα πάρουν ελληνική ηθαγένεια αισθάνονται Έλληνες για να μπορούν να την πάρουν. Διότι να μην αδικούμε όλα τα παιδιά που είναι από όχι την Αλβανία. Όχι βέβαια. Υπάρχουν παιδιά στον ελληνικό στρατό που οι γονείς τους είναι Αλβανοί και αυτοί είναι πρώτης γενιάς εδώ Έλληνες, οι οποίοι υπηρετούν, το πιστεύουν, να αγαπούν την ελληνική σημαία, δεν έχουν καμία σχέση με οποιασδήποτε προκλήσεις τέτοιου είδους. Αλλά τέτοια φαινόμενα που εμφανίζονται πλέον μετά από μια διαδικασία, θα δούμε όπως έχουν ελληνοποιηθεί, αν έχουν γεννηθεί εδώ. Όλα αυτά τα ψάχνουμε. Από εκεί πέρα εκεί θα υπάρχουν πολύ αυστηρές κυρώσεις. Οι οποίες αυστηρές κυρώσεις θα αφορούν τον στρατιωτικό κώδικα ή μπορεί να υπάρξουν και άλλες. Οι στρατιώτες υπόκειται στο στρατιωτικό κώδικα. Στο στρατιωτικό κώδικα. Είναι αυστηρός, αρκετά αυστηρός. Αυστηρός, ναι. Το πούμε αυτό. Ίσως θα πρέπει να εξεταστεί όμως, γιατί ξέρετε κάτι, εάν δεν αισθάνεται ο άλλος Έλληνας, πώς θα φορέσει την ελληνική στρατιωτική σχολή και θα έχει εκπαίδευση στρατιωτική. Ένα παιδί το οποίο κατά βάθος αυτό που πιστεύει σημαία, έτσι, όταν ορκίζεις, είναι, στην είναι σημαία. Ο αλβανικός επεκτατισμός ο οποίος δεν αφορά μόνο την τζαμουριά, αυτή μπορεί να διεκδικήσουν δεν ξέρω και εγώ τι. Ένα παιδί το οποίο έτσι αισθάνεται ότι... Όποιος δεν αισθάνεται Έλληνας για να υπηρετήσει την πατρίδα του φεύγει και πάει πίσω σε εκείνη που θεωρεί πατρίδα του και αφήνει και την ελληνική τυπότητα και τα προνομιά της. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, αλλά πώς μπορεί αυτό να διαπιστωθεί? Θα είναι δύσκολο να διαπιστωθεί? Θα διαπιστωθούν όλα, διότι θα δούμε ποιες διαδικασίες καταρχήν απέκτησαν την τυπότητα. Εάν πρόκειται για παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί εδώ ή αν με τις ελληνοποιήσεις που έκανε το Πασόκ για να πάρει ψήφους κάποια εποχή ήταν μέσα και κάποιοι οι οποίοι δεν αισθανόντουσαν Έλληνες, αλλά εκείνο να κάνανε ένα deal. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με αυτή την πολύ σοβαρή, κατά την άποψή μου, υπόθεση. Γιατί όπως είπατε κι εσείς, θα διερευνηθεί πώς βρέθηκαν αυτά τα παιδιά μαζεμένα στο ίδιο στρατόπεδο. Έτσι, βέβαια. Γιατί είναι οι 7 που είναι στη φωτογραφία είναι και ένας που τους τραβάει φωτογραφία. Mm. Έτσι, σε ένα χώρο απολύτως προστατευόμενο όπως είναι ένα στρατόπεδο. Έτσι, και παρουσία προφανώς. Και σας λέω και πάλι ότι δεν ξέρω τι γίνεται αλλού, αλλά στα στρατόπεδα δεν επιτρέπεται για πράγματα και δεν τα επιτρέπει ούτε ο στρατός ούτε το Υπουργείο.